το λέω εγώ. Πάνε, έρχονται, πάνε. Ξέρεις την αλήθεια, θα την πεις. Η Δύση δεν θα πάει. Η Δύση θα πάει δυστυχώς, έχω να πω εγώ. Δεν γουστάρει, ξέρω εγώ. Όχι, δεν γουστάρει. Υπήρξε προφανώς πρόβλημα με τα οικονομικά. Δεν γουστάρει. Ναι, υπήρξε πρόβλημα με τα οικονομικά. Γούσταρε να το κάνει προφανώς πάρα πολύ. Λέμε ρε παιδάκι, μπορεί να γούσταρε με γούσταρε. Όταν λέω όχι σε κάτι σημαίνει δεν γουστάρω. Τώρα δεν γουστάρω γιατί δεν μπορώ να βαριέμαι να κάθομαι σε μια καρέκλα τρεις ώρες. Ή γιατί δεν πήρα που δώσαν πολλά λεφτά. Ή γιατί. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό γιατί από την πλάξη του Μιλάνου. Αν θυμόσαστε εκείνες τις δηλώσεις που την περιμένανε από το Σταρ στην Κατερίνα Σουλιώτη στο αεροδρόμιο, ίσα που είχε πει ότι από ό,τι ξέρει θα είναι μία γυναίκα και τρεις άνδρες. Ρίχνοντας εμέσως φυσικά και μια σπόντα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βρίσκεται η Δέσποινα Βανδύ σε αυτή την. Το κουαρτέτο τέλος πάντων των Κριτών. Αλλά αυτό προφανώς ανατράπηκε γιατί η Άννα κάπου υπήρξε ένα πρόβλημα, φαντάζομαι, οικονομικό. Γι' αυτό ξέρω. Εγώ συμφωνώ, γιατί αυτές τις εποχές. Τι άλλο πρόβλημα, αφού γούσταρε να το κάνει, φαινόταν η γυναίκα. Μιλούσε με πολύ ενθουσιασμό για το The Voice και είπε ότι θέλω να το κάνω. Αλλά προφανώς δεν υπήρξε θέμα στις συζητήσεις. Ωρέμος θα είναι, αλλά με το ωρέμο υπάρχει και το εξής θέμα. Ωρέμος ανήκει στη δισκογραφική εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο. Φαντάζομαι επομένως ότι. Είναι κάτι που τον ιντριγκάρει και φαντάζομαι ότι είναι και λόγω της εταιρείας θα βρίσκεται εκεί. Και η δεύτερη προσθήκη που θεωρείται πλέον σίγουρη και δεδομένη, μιας και αποχώρησε να βρει, είναι η Δέσποινα Βανδύ. Αυτό από την αρχή ήταν. Δεν νομίζω ότι ίσχυε από την αρχή. Δεν ξέρω, αν έχει κάνει κάτι τέτοιο. Δεν ήθελα να είναι η Βύση πάντως. Ήταν πρώτη επιλογή η Βύση και επειδή δεν μπόρεσε η Βύση, φέραν τη Βανδύ. Άθλιε! Άρη Καβατζίκη! Πόσες μέρες θα πάω θέατρο! Όχι ρε παιδιά, αλλά να σας πω κάτι. Ήταν αυτό, υπονόησες ότι... αυτό. Όχι, δεν το υπονόησα, νομίζω ότι αυτή είναι η αλήθεια, παιδιά. Δεν το υπονοώ. Νομίζω ότι, κοίταξε, εφόσον παίρνω τα δεδομένα που βλέπουμε στην τηλεόραση, σωστά. Και αυτά που μας αφήνουν να μάθουμε, σωστά. Λέει. Δηλαδή, Βανδύ είναι τα ρέστα της Βύση. Σι, πα αλλά νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο. Άμα πρώτη επιλογή είναι μία και δεν μπορεί μία και λέμε στη δεύτερη, σημαίνει πως δεν ήταν πρώτη επιλογή ή δεύτερη. Αφού έτσι ήταν το πράγμα. Τα λέω λάθος, Γιάννη. Όχι, ρε παιδιά, και εγώ αυτό πιστεύω. Βέβαια, για να το πούμε, να το πιάσουμε λίγο και από την άλλη την πλευρά και να λέμε μόνο αλήθειες. Από εδώ είναι κουμπί λόγου, να ξέρεις. Λόγου και τέχνης και πολιτισμού. Εγώ νομίζω πως το συγκεκριμένο, ανεξαρτήτως του τι έγινε με Άννα και Δέσποινα, νομίζω ότι το συγκεκριμένο βήμα για τη Δέσποινα Βανδύ είναι ένα βήμα σωστό, με σωστό timing, γιατί νομίζω ότι από εδώ και πέρα, έτσι όπως τη βλέπω, νομίζω ότι έχει αποφασίσει να κάνει πολύ σωστά βήματα. Εγώ χαίρομαι πως το κάνει, διότι επειδή σας λέω, όπως είπαμε, τη Σινατσάκη και γράφανε ότι είχαμε κάνει πρόταση στη Σινατσάκη, να σας πω κι άλλο. Εγώ τη έχω κάνει πρόταση για σου και είχε πει όχι τότε η Κρητική Επιτροπή. Πολύ παλιά στο. Η Δέσποινα είχε πει όχι. Πριν τρία χρόνια τη είχα πει έλα και μου λέει. Είχε κάνει πολύ καλά την Eurovision έτσι, πρέπει να πει. Ναι, αλλά ήταν πολύ καλή. Κοιτάξτε, τώρα είναι πολύ καλή. Ένα απόγευμα σε ένα φτωχό σκηνικό δεν είναι. Εκεί πέρα ήταν η Κρητική Επιτροπή για πάρα πολύ καιρό, για 6 μήνες ξέρω πόσο κρατάνε τα σοου, 5 μήνες, μισή σεζόν εννοώ τέλος πάντων και είχε πει όχι. Τώρα για να δεχθεί είπα να πει ότι αλλάξαν οι συνθήκες.